Η μελέτη για την αναβάθμιση της σχολής ασωμάτων παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Ρέθυμνο. Η μελέτη προβλέπει τη σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης με τον Ελγό Δήμητρα, ώστε η σχολή ασωμάτων να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο για την εγωπροβατοτροφία. Από τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία εμείς ξεκινήσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μας σαν περιφερειακή αρχή ήταν η επαναλειτουργία της σχολής των ασωμάτων, η οποία επιτελούσε στο παρελθόν πολύ σοβαρό έργο όσον αφορά την διάσωση των ντόπιων φυλών εγωπροβάτων και την αναβάθμιση της, την επαναλειτουργία της για το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Καταρχήν συμπράττουμε με την περιφέρεια και το Δήμο στη δημιουργία του κέντρου. Mm-hmm. Άρα ο ρόλος του Ελγό Δήμητρα είναι σαν ένας φορέας που αναπτύσσει τεχνογνωσία να στήσουμε ένα κέντρο που θα αποτελέσει κέντρο μεταφοράς τεχνογνωσίας στην πράξη. Είναι από τα πρώτα κέντρα που αναπτύσσουμε σαν κέντρα μεταφοράς τεχνογνωσίας, πέρα από τα ερευνητικά μας ινστιτούτα, όπου εκεί συμμαζεύουν τη δομή μας. Προσπαθούμε τώρα σε όλη την Ελλάδα να στήσουμε εξειδικευμένα κέντρα, όπου εκεί θα στείνονται επιδεικτικές δράσεις και δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών. Άρα θα είναι ένα από τα κέντρα 2-3 στη ζωική παραγωγή που θα στηθούν εδώ στους ασωμάτους. Το συνολικό κόστος για την αναβάθμιση της σχολής ασωμάτων εκτιμάται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Θέλουμε ένα εργαλείο το οποίο θα παράγει γνώση και καινοτομία. Έτσι λοιπόν αυτό που προτείνεται, εντοπίστηκε ο χώρος που θα γίνει η μετεγκατάσταση των υποδομών, όπου τηρούνται οι προϋποθέσεις για να μπορεί να αδειοδοθεί και να έχει την άδεια λειτουργίας της, να έχει μια συνάφεια και να εκπληρώνονται τα ζωοτεχνικά δεδομένα και παράλληλα να μπορεί να λειτουργήσει τις υποχρεώσεις τις ερευνητικές και τις εκπαιδευτικές. Και ασφαλώς την εφαρμογή του προγράμματος γενετικής βελτίωσης των ντόπιων ζώων. Επίσης, στα πλαίσια διασύνδεσης των τομέων της οικονομίας της Κρήτης και προκειμένου να μπορεί αυτό σαν κέντρο πρότυπο να λειτουργήσει με τα μοντέρνα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, θα φτιαχτεί ένας ξενώνας κάποιων κατοικιών που θα μπορούσε να είναι ένα υπόδειγμα διασύνδεσης των τομέων της οικονομίας. Mm-hmm. Όπως επίσης φτιάχνεται μέσα μια μικρή μονάδα επίδειξης παραγωγής παραδοσιακών τυριών. Πέρα βέβαια από τις υποδομές διαργαστήριας σπερματέχησης που θα δημιουργηθούν. Η μελέτη για την αναβάθμιση της σχολής ασωμάτων εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Greece Plus. Το πρόγραμμα πλήρωσε τη μελέτη που κάναμε για τη σχολή, το Master Plan, τη μελέτη μας δηλαδή, το τι θέλουμε να κάνουμε εκεί ως περιφέρεια και ως Δήμος και ως κοινωνία, ως Κρήτη, τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, με τι χρονοδιάγραμμα και με τι πόρους. Σύμφωνα με τη μελέτη, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της σχολής ασωμάτων θα ξεκινήσει τμηματικά και θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί περίπου 1,5 έτος.